Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μέσα στην παγωνιά. Να περάσουμε νερό σε αυτό το Κύριακο. Παίρνοντας ιονοπόλεμο μεταξύ μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πόλεμο στην Ουκρανία με ό,τι κακό σημαίνει αυτό για την εθνική οικονομία. Αυξημένα κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες μέρες. Νούμερο 3, ακρίβεια σε τρόφιμα, βενζίνη, καύσιμα, ανεξέλεκτη. Νούμερο 4, ο χιονιάς. Μας βγήκε μέσα στο Μάρτι. Τι άλλο μας μένει για να ολοκληρωθεί το κακό? Ένας πυρηνικός πόλεμος, να πατήσει το κουμπί ο Πούτιν και να τρέχουμε όλοι μαζί. Βέβαια, οι φήμες που κυκλοφορούν είναι ότι ο Μητσοτάκης είναι εγκατέμιση κλπ. Δεν τις αποδέχομαι. Πρόκειται για συκοφαντία και για ζητήματα τα οποία είναι πέρα από μένα. Φίλες και φίλοι, μόνο με χιούμορ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Και έτσι ξεκινάω την εκπομπή σήμερα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι εναντίον της όποιας κινδυνολογίας και τρομολαγνίας στα πλευρά των δημοσιογράφων στο κοινό. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω πουθενά φως. Δεν μπορώ να βρω κάτι να αρπαχτώ. Ίσως κάτι καλό σαν είδηση είναι η αυριανή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Μια συνάντηση που βέβαια δεν περιμένει κανείς να βγει τίποτα σημαντικό και ουσιαστικό. Στις περιπτώσεις αυτές, ξέρετε, δεν παίρνονται αποφάσεις πολύ μεγάλες. Όμως έχει σημασία να γίνει αυτή η συνάντηση. Καλό είναι. Δείχνει ότι υπάρχει ένας διάλογος, ένας ανοιχτός δρόμος επικοινωνίας μεταξύ των δύο αρχηγών της Ελλάδας και της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι από τα θέματα που θα μπουν από την πλευρά του Ερντογάν είναι το μεταναστευτικό, η ροή των μεταναστών, γιατί η Τουρκία τον τελευταίο καιρό κάνει μια επεγνωσμένη προσπάθεια να μας εκθέσει διεθνώς, λέγοντας ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ κακοί άνθρωποι, τρυπάμε τις βάρκες των μεταναστών, των κακομοίριδων, τους ρίχνουμε στη θάλασσα για να μην έρθουν στην Ελλάδα και διάφορες τέτοιες αηδίες, οι οποίες βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Όμως έχουμε αρχίσει να δεχόμαστε και ροές προσφύγων από την Ουκρανία. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να γλιτώσουν από τον εφιάλτη του πολέμου, περνάνε στην Πολωνία ή στη Ρουμανία και από εκεί πέρα κατηφορίζουν προς την Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς έχουν και συγγενείς που δουλεύουν εδώ, κάποιοι δεν έχουν συγγενείς και πρέπει και αυτούς να τους περιθάλψουμε. Έχουμε λοιπόν να συνδεθούμε τώρα με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σοφία Βούλτευση, η οποία είναι αρμόδια για το θέμα αυτό και κάνει και πολύ καλή δουλειά. Καλησπέρα, κυρία Βούλτευση. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα που υπάρχει αυτές τις μέρες. Έχουν αρχίσει να έρχονται εδώ Ουκρανοί μετανάστες. Ποιος είναι ο αριθμός τους, πού θα τους βάλουμε, ας δεν έχουν συγγενείς, πώς θα τους αντιμετωπίσουμε? Κοιτάξτε, κύριε Χαρδαβέλα και αγαπητοί φίλοι, γύρω στους 8.000 είναι οι άνθρωποι που έχουν έρθει. Είναι άμαχος πληθυσμός, γυναίκες με παιδιά και ηλικιωμένοι, ανήμποροι. Από τους 8.000 γύρω στους 2.500 είναι παιδιά. Ο περισσότερος, όπως είπατε, το μεγαλύτερο κομμάτι των προσφύγων, διότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε πάνω από 2.5 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Ευρώπη, ανθρώπους που φεύγουν από τη φωτιά του πολέμου στην Ουκρανία για να βρεθούν σε πιο ασφαλείς περιοχές, πάλι γυναικόπαιδα. Οι άντρες είναι μέσα και πολεμάνε. Άρα λοιπόν ο μεγαλύτερος όγκος βρίσκεται στην Πολωνία και στις γειτονικές χώρες. Η Ουκρανία συνορεύει με 4 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνορεύει επίσης και με την Μολδαβία. Τη Λευκορωσία δεν την βάζω μέσα στις ροές. Τώρα για όλη την Ευρώπη ισχύει μία οδηγία που είχε εκδοθεί και είχε παραμείνει ανενεργή από το 2001 μετά τους βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία. Τότε δεν είχε χρησιμοποιηθεί αυτή η οδηγία, η οποία προβλέπει άδεια διαμονής, άδεια εργασίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση για τα παιδιά. Χρησιμοποιήθηκε τότε μόνο από την Αυστρία, η οποία έχει υποδεχθεί 90.000 Βόσνιους πρόσφυγες. Mm-hmm. Και εδώ να σας πω ότι τα 2/3 αυτών των ανθρώπων παρέμειναν στην Αυστρία. Πώς υπολογίζουμε να έρθει τελικά, ξέρετε? Έχετε... Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, κύριε Χαρδαβέλα, γιατί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ κυρίως έρχονται επειδή έχουμε μια ουκρανική κοινότητα, όχι από τις πιο μεγάλες, γύρω στα 25.000 μέλη αριθμοί. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται ουσιαστικά, οι γυναίκες και τα παιδιά, συστημένοι
και πηγαίνουν στα σπίτια των συμπατριωτών τους. Φυσικά αυτό δεν μπορεί, αν διαρκέσει αυτή η τρέλα, δεν μπορεί να μείνει για πάντα. Πολύ σύντομα όμως, δηλαδή στις αρχές Απριλίου, θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα αναγκαία έγγραφα για να μπορούν να εργαστούν. Οπότε θα αντιμετωπιστούν ουσιαστικά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι άλλοι αυτοί. Πρόσφυγες, ναι, και μετανάστες. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι? Έχετε δομές? Έχουμε δομές. Όσον αφορά, επειδή από τα χερσαία μας σύνορα μπαίνουν από τον Προμαχώνα, όποιος δεν έχει πού να μείνει, μεταφέρεται αμέσως μετά την πρώτη καταγραφή στη δομή της Ινδικής της Έρες. Ωστόσο είναι πάρα πολύ λίγοι. Περισσότεροι έχουν πού να πάνε. Τώρα, αν μελλοντικά... Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει τόσο μεγάλη ροή, γιατί ακριβώς επειδή είναι γυναικόπαιδα, τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο. Εδώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία και μπαίνουν σε τάξη υποδοχής, αλλά δεν είναι τάξη υποδοχής ουκρανικές. Έχουν μόνο κάθε Κυριακή, ήδη οι Ουκρανοί που βρίσκονται στην Ελλάδα, το ουκρανικό σχολείο, για να μην χάνουν την επαφή τους. Πηγαίνοντας όμως στην Πολωνία, μπαίνουν κατευθείαν σε τάξεις, είναι κοινές οι ρίζες της γλώσσας. Και ναι, θεωρούν οπωσδήποτε καλύτερο για τα παιδιά, για τις οικογένειες, και να βρίσκονται κοντά στην πατρίδα τους, στις αιστείες τους, για την περίπτωση που θα τελειώσει ο πόλεμος. Εδώ τώρα υπάρχουν άλλα, ναι, σενάρια πολιτικά, έτσι. Πώς θα τελειώσει ο πόλεμος? Γιατί αν ο πόλεμος τελειώσει με μια Ουκρανία κυρίαρχη και ανεξάρτητη, τότε είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν κεφάλαια στη χώρα, θα ανοικοδομηθεί η χώρα και όλοι, ακριβώς, θα πάνε πίσω να την ανοικοδομήσουν. Εάν όμως είναι μια Ουκρανία υποσοβιετική κατοχή, τότε, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, πολλοί κόσμος θα μείνει μόνιμα εκτός σύνορων της Ουκρανίας. Δεν θα δεχτεί. Για πάστε μου τώρα κάτι άλλο. Από ένα τέτοιο καθεστώς. Για πάστε μου τώρα κάτι άλλο. Αύριο συναντιέται ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Ένα από τα θέματα που θα κουβεντιάσουν, φαντάζομαι ότι είναι και το ναστευτικό, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι έχουν μειωθεί οι ροές μεταναστών προς την Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε παλιά να φτάνουν εδώ πέρα κατά χιλιάδες. Πού το αποδίδεται σε αυτό το γεγονός ότι... Κοιτάξτε, ναι, οι ροές είναι πάρα πολύ μειωμένες. Υπάρχουν βεβαίως, έρχονται άνθρωποι, δεν μπορεί, να σταματήσει το φαινόμενο, έτσι. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Είναι μειωμένες, γίνεται αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Άκουγα πριν που λέγατε ότι οι γείτονές μας κατηγορούν για παραβίαση, ναι, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ξέρετε, εντάξει, και εσείς, το βλέπετε. Ναι. Κοιτάξτε, κάθε σκάφος το οποίο μπαίνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και χρειάζεται βοήθεια, λαμβάνει τη βοήθεια, και είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις διάσωσης που κάνει η Ελλάδα και το ελληνικό λιμενικό από το πρωί ως το βράδυ, σχεδόν καθημερινά, σε αυτή την επιφυλακή. Ωστόσο, έχουμε σύνορα και φυλάσσονται και προειδοποιούνται όλοι όταν πρόκειται να περάσουν τα σύνορα, ότι περνούν τα σύνορα της Ελλάδας, κάτι το οποίο είναι παράνομο. Υπάρχει δηλαδή αυτή η φύλαξη, η προστασία των συνόρων, γιατί το μεταναστευτικό είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορεί να γίνεται στη χώρα μπάτε σκύλια λέστε. Είναι υποχρεωτικό μια χώρα να ξέρει ποιος μπαίνει από τα σύνορά της, να μπαίνει από συγκεκριμένες διόδους και όλα αυτά. Και τώρα, ξέρετε, δημιουργείται και μια καινούργια εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αυτό τον καιρό συζητάμε το νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Η Ελλάδα έχει πει πάρα πολλές φορές ότι ζητάει αλληλεγγύη, ζητάει διανομή μεταναστών και προσφύγων. Υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη από την Ευρώπη? Κοιτάξτε, τώρα δεν έχει επιδειχθεί τέτοια αλληλεγγύη όπως καταλαβαίνετε. Τώρα τα πράγματα που πιστεύω θα δυσκολέψουν κιόλας. Γιατί όταν θα έχουν δεχτεί τόσα εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία, πιστεύω ότι οι συζητήσεις μας θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολες. Πάντως, κυρία Βούλτεψη, κάτι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στις δομές των μεταναστών, των υπαρχόντων εννοώ. Δηλαδή παλιά ζούσαμε φασαρίες, φωτιές, εξόδους. Τώρα έχουν ηρεμήσει. Υπάρχει χάος. Αυτό σημαίνει ότι έχετε αλλάξει. Και... Ναι. Όταν υπάρχει χάος και υπάρχει υπερπληθυσμός, φυσικό είναι. Οι συνθήκες, οι απάνθρωποι οι οποίες επικρατούνταν στην ζούγκλα της Μόριας ή στις φαβέλες της Άμμου, προφανώς προκαλούσαν τέτοιες εντάσεις. Είναι διαφορετικό να ζουν οι άνθρωποι σε ανθρώπινες συνθήκες όπως τους αξίζει
και να έχουν όλα τα απαραίτητα και να έχουν τη θέρμανσή τους και να μην είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Τις εικόνες τις θυμάστε. Ήταν δυνατόν να υπάρχει τάξη και να υπάρχει ηρεμία σε εκείνο το χάος? Ξέρετε το πρόβλημα, αυτό το οποίο λέω πάντα είναι ότι δεν είναι ανθρωπισμός να προσκαλείς τους πάντες. Πρέπει να είναι εδώ εκείνοι τους οποίους μπορείς να βοηθήσεις. Διότι μέσα στο χάος δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν. Θέλει κάτι, κυρία Ρεμοντρά, να σας ρωτήσω. Ορίστε. Εγώ στα πλαίσια πραγματικά της προστασίας στα γυναικόπαιδα τα οποία φτάνουν, που είναι και ταλαιπωρημένα, έχει γίνει κάποια πρόβλεψη? Γιατί κάποια στιγμή αυτό έρχονται τώρα, μπορεί οι συγγενείς τους ή οι γνωστοί τους να τους υποδέχονται, αλλά κάποια στιγμή, ξέρετε, βαραίνουν. Τους βαραίνουν. Αυτό είπα, ναι. Ακριβώς. Κάποια, μήπως έχουμε κάποια προστασία την οποία θα πρέπει να δεχθούν αυτά τα άτομα, μήπως γίνουν λία στα χέρια των γνωστών εμπόρων, ακριβώς γιατί είναι γυναικόπαιδα? Πολύ σωστά το λέτε. Λένε ότι ήδη στα σύνορα πάνω υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Βλέπω και στον ξένο τύπο και ειδικά στο γερμανικό που το παρακολουθεί αυτά, ότι υπάρχει ζήτημα trafficking. Εμείς έχουμε ειδικές μονάδες anti-trafficking και θα το παρακολουθήσουμε και αυτό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχει βοήθεια από τους ομοεθνείς και όποτε ζητηθεί βοήθεια, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσφορά και η Εκκλησία έχει δώσει εντολή να κατευθύνονται τα συσίτια τους όπου τη ζητείτε, τη ζητούνται, δηλαδή ζητείτε βοήθεια. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη για αυτούς τους ανθρώπους να αναζητήσουν την τροφή τους. Στο μεταξύ, γι' αυτό είπε ότι εξαρτάται από την έκβαση του πολέμου, πρέπει να ξέρουμε, είναι σε στάση αναμονής όλοι. Περιμένουν να δουν αν θα γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους, αν θα μείνουν εδώ και θα έρθουν και οι άντρες. Φυσικά όλα αυτά, ναι, είναι μέσα στους σχεδιασμούς μας και ειδικά θα έχουμε πολύ σύντομα και μια πολύ μεγάλη άσκηση κατά του τράφικινγκ μέσα στα camp, για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και αυτούς οι οποίοι εργάζονται εκεί και οι οποίοι πολλές φορές, ξέρετε, πολλές φορές ήταν πολύ κέρι αυτό που είπε η Βαρβάρα, πολλές φορές βγαίνει από τη βάρκα ένας άντρας και μια γυναίκα και ο άντρας δηλώνει ότι είναι η γυναίκα του. Και αργότερα ανακαλύπτεται ότι δεν ήταν ποτέ η γυναίκα του, ήταν ένα θύμα του που ή το σκόπευε να το εκμεταλλευτεί εκ των υστέρων ή ήδη από εκεί που έφυγαν με αυτό το σκοπό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βούλτευση, για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Επίσης, για όλα αυτά που ρωτήσατε πάρα πολύ σωστά, διάβαζα σήμερα μια είδηση ότι ένας Πολωνός 45-46 πήγε στα σύνορα με το αυτοκίνητό του και αλάρισε και βρήκε μια κοπελίτσα 19 χρονών, πρόσφυγας. Και της λέει, ένα σπίτι μας φιλοξενήσει μέχρι να βρεις τη λύση. Και μόλις την πάει σπίτι, τη βιάζει. Θέλει πολύ προσοχή. Ωραία πράγματα. Και δηλαδή, θεωρώ... τι ζουν αυτές τις γυναίκες. Ζώα είμαστε. Θεωρώ πραγματικά ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία και με το Υπουργείο Μετανάστευσης και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γιατί πιθανόν κάποιες από αυτές τις γυναίκες, μιλάμε τώρα για... ξέρουμε τι δέχονται οι γυναίκες, πιθανόν να καταλήξουν αλλού. Λοιπόν. Δηλαδή και τα παιδιά, σαφέστατα, και τα παιδιά. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι γυναίκες που έρχονται, τα γυναικόπαιδα που έρχονται, είναι μόνοι τους. Δεν έχουν... Παρέλειψε να σας πω ότι σήμερα το παίρνει κοντά μας η κυρία Νεμοδουρά, η Βαρβάρα, και η γιατρός μας, και ο κύριος Καούκης, για τα φορολογικά μας. Πριν συνεχίσω την επαφή μου με πρόσωπα που έχω καλέσει σήμερα το βράδυ, θέλω να μου πει, κυρία Νεμουδουρά, πού οφείλονται αυτά τα αυξημένα κρούσματα που έχουμε τις τελευταίες μέρες, που σε... και υπάρχει μια αντίφαση, ότι ενώ αυξάνουν τα κρούσματα, μειώνονται οι θάνατοι και οι δυσολυνωμένοι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Διότι καταργήθηκαν και δεν εφαρμόστηκαν από μόνοι τους. Και εδώ φταίει ο κάθε ένας από εμάς. Εν όψη των εορτών των Απόκριων, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, πραγματικά βγήκαν στη διασκέδαση χωρίς να τηρηθούν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Ο ιός αυτός, το είπαμε, η Ωμικρον 2 και η Ωμικρον 1 που αυτή τη στιγμή υπάρχει,
να πούμε την αλήθεια, προστατεύεται εν μέρη από το εμβόλιο. Δεν προστατεύεται 100%. Πετάξαμε όλη τη μάσκα. Λοιπόν, πετάξανε τη μάσκα, συνοστιστήκανε, φιληθήκανε, συναντηθήκανε. Πήγε στο καρναβάλι της Πάτρας ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Μπάμπης. Και γινόταν τα μαγαζιά όλα τα γεμάτα. Και γινόταν χαμός. Και μέσα και έξω. Ούτε μάσκα, ούτε έλεγχος, ούτε τίποτα. Ακούστε, επιτρέψτε μου να πω. Αυτό είναι έλλειψη σεβασμού και προς τον εαυτόν τους. Σήμερα, θα σας το λέω, ερχόμενοι, δέχτηκα 3 τηλεφωνήματα, 4 από άτομα τα οποία. Οι νοσούσαν, διότι το Σαββατοκύριακο δεύτερο ήταν στην Πάτρα. Mm. Και νέα άτομα, 20-22 χρονών, απεγνωσμένα ζητούσαν βοήθεια. Βοήθεια. Τι να πάρουμε, αισθανόμαστε έτσι, έχουμε πυρετό κτλ. Και ζητούσαν αγωγή τηλεφωνικό. Άρα λέμε ότι είναι νωρίς που αποφασίστηκε να μην έχουμε μάσκες σε εξωτερικούς χώρους. Τη μάσκα σε. Όχι, δεν είχε υποθεί αυτό. Εγώ οφείλω να είμαι ειλικρινή. Είχαν πει σε εξωτερικούς χώρους όπου δεν υπάρχει συνωστισμός. Ναι, ναι. Συνωστισμός. Αλλά, αλλά το εφαρμόσαμε γενικότερα. Το καλό. Και αυτή είναι η, όσον αφορά το αιτιολογικό της αύξησης των κρουσμάτων. Όσον αφορά τις μειώσεις των θανάτων, σίγουρα η όμικρον 1 και η όμικρον 2 είναι χαμηλή. Υψηλότερης σοβαρότητας. Δεν είναι τόσο υψηλή η σοβαρότητα της νόσησης. Και έχουν αυξηθεί και οι εμβολιαστοί. Έχουν είναι επίσης και ένα κομμάτι, οπωσδήποτε ο εμβολιασμός που την περνάνε ελαφρότερα, αλλά κυρίως, για να πούμε την αλήθεια, είναι ότι έχουμε προσβολή νέων ηλικιών. Είναι νεολαία αυτή η οποία προσβάλλεται. Πολλά παιδιά στο σχολείο έχω εδώ. Παιδιά, φοιτητές, νέοι άνθρωποι. Γι' αυτό και την περνάνε με τριήμερα, τετραήμερα υπηρέτων. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί μετά, εάν δεν το προσέξουν, συνεχίζει και πολλές μέρες μετά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που καίει την τσέπη μας και καίει την καθημερινότητά μας. Μιλάω για την ακρίβεια. Δυστυχώς, από μια πρώτη έρευνα που έγινε, το 40% περίπου των ελληνικών οικογενειών δεν ανάβουν ούτε σόμπα, ούτε καλοριφέρ, ούτε τίποτα, διότι η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν πάει στα ύψη. Δεύτερο, αν θα παρατηρήσετε από τη Δευτέρα, εγώ το βλέπω ήδη, ότι έχουν αραιώσει αρκετά τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Mm. Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι αφήνουν το αυτοκίνητο στο σπίτι τους και κινούνται πλέον με μετρό, με το τραμ, με οτιδήποτε άλλο, διότι όταν έχει πάει βενζίνη 2 ευρώ και αντιλαμβάνεστε ότι φερειπίνε εγώ για να έρθω το παλιοφάλιρο στο Μαρούσι, μου κοστίζει αυτή η ιστορία που μου σαϊδώνει. Άρα λοιπόν υπάρχουν ζητήματα τεράστια. Και αυτό κάνει τον Πρωθυπουργό να βγάλει, να ζητήσει από τα Υπουργεία να βγάλουν από τα συρτάρια τους τις όποιες έρευνες έχουν γίνει για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Μου φαίνεται λίγο αστείο που συμβαίνει αυτό τώρα, διότι ουσιαστικά χαθήκαν 15 χρόνια. 15 χρόνια έχουν χαθεί από τότε που ξεκινήσαμε και φωνάζαμε ότι κάντε έρευνα, υπάρχει φυσικό αέριο στην Κρήτη, υπάρχουν μεγάλα αποθέματα όγκοι πετρελαίου και στο Ιόνιο. Τίποτα απολύτως. Και τώρα είπε ο Μητσοτάκης, για ελάτε να μου πείτε τι έχουμε βρει μέχρι τώρα για να ξεκινήσουμε. Αλλά αν ξεκινήσουμε τώρα, αυτό το πράγμα θα πρέπει να περάσουν 4-5 χρόνια για να έχουμε το δικό μας θησαυρό. Να σας πω ότι έγινε μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου χθες, όπου ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Διαχείρισης Εταιρείας Υδρογονανθράκου, τον κύριο Άρη Στεφάνου, να του πει πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Ο κύριος Στεφάνου λοιπόν βεβαίωσε τον κύριο Μητσοτάκη ότι η εκτιμόμενη αξία πιθανών στόχων φυσικού αερίου ανέρχεται στα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτά σε βάθος χρόνου. Όταν λέμε σε βάθος χρόνου, εννοούμε από 3 χρόνια και μετά. Μερικοί λένε για δεκαετία. Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι του κυρίου Πούτιν. Παίρνουμε από εκεί το 40-45% της ενέργειας και των όποιων αποφασίζουν ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων. Εκείνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι ενώ υπάρχουν κάποιες, ήδη έχει αρχίσει και πέφτει και η τιμή του βαρελιού, του πετρελαίου και η τιμή του φυσικού αερίου, οι τιμές στα βενζινοπωλεία ανεβαίνουν. Είναι ένα παράξενο πράγμα να μειώνεται η τιμή αγοράς αυτών των υδρογονανθράκων και να αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου. Για όλα αυτά θέλω να μιλήσουμε λιγάκι με τον Δόκτωρα Κωνσταντίνο
Νικολάου, που είναι γεωλόγος και είναι πρώην διευθυντής έρευνας υδρογονανθράκων και έχουμε συνεργαστεί αρκετά μαζί όταν κάναμε εκείνες τις εκπομπές για να πούμε αν υπάρχουν υδρογονάνθρακες ή όχι. Καλησπέρα κύριε Νικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το πρώτο ερώτημα είναι, και αυτό είναι το κλειδί σε όλη ιστορία, έχουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και σε τι όγκο, και αν αυτό είναι εκμεταλλεύσιμο από τη χώρα. Και από πότε? Οι ενδείξεις όλες από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι ναι, έχουμε μπροστά μας πιθανότητες να βρούμε. Φτάνει να ερευνήσουμε. Χωρίς έρευνα δεν βρίσκεται, κύριε Χαρταβέντα. Άρα οι πολιτικοί πρέπει να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο στις εταιρείες να δράσουν, να ερευνήσουν για να βρουν. Οι ενδείξεις είναι θετικές, ό,τι μπορούν να βρεθούν κοιτάσματα. Πέρασαν τα τελευταία 10 χρόνια μετά τον νόμο Μανιάτη, ήρθαν αρκετές εταιρείες και είχε γίνει ένα πολύ καλό σκηνικό. Γύρω στα 12 περιοχές είχαν ανοίξει στις έρευνες υδρογονανθράκων. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα θετικό μήνυμα. Δυστυχώς, στην πορεία ξεκίνησε μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πράσινη ατζέντα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι το φυσικό αέριο είναι το αναγκαίο μεταβατικό καύσιμο για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες. Ξεκίνησαν έναν περίεργο πόλεμο, μια περίεργη περιθωριοποίηση των ερευνών υδρογονανθράκων, την οποία ακολούθησε και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις φάνηκε βασιλικότερη του βασιλέως. Σήμερα όμως, από την ενεργειακή κρίση καταρχήν, η οποία επιδεινώθηκε με το ουκρανικό ζήτημα, γιατί η Ρωσία είναι ο μέγας προμηθευτής της Ευρώπης σε φυσικό αέριο, ναι, τα πράγματα άλλαξαν. Και ήρθε μπροστά στο προσκήνιο η ανάγκη για φυσικό αέριο. Κατάλαβαν όλοι ότι η Ελλάδα εξαρτάται απόλυτα από το ρωσικό φυσικό αέριο και από άλλες πηγές φυσικά, αλλά προεξάρχοντας του ρωσικού φυσικού αερίου, κατάλαβαν ότι είμαστε εξαρτημένοι από δύο σωλήνες φυσικού αερίου που έρχονται από την Τουρκία, και τώρα έρχονται να λύσουν το θεμελιώδη εξίσωση της γεωπολιτικής για την ενεργειακή ασφάλεια. Γι' αυτό έγινε και αυτή η σύσκεψη, γιατί κατάλαβαν ότι αν έχουμε πρέπει να το ψάξουμε. Και τώρα, επειδή ναι, οι πιθανότητες είναι μεγάλες, πρέπει να το ψάξουμε. Και εκ των υστέρων η κυβέρνηση ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία να ξαναξεκινήσει. Εγώ έζησα από το 1974 αυτής της διαδικασίας. Όλος καμπανεβάσματα ήταν. Όλη αυτή η διαδικασία των ερευνών. Θυμόσαστε που τα λέγαμε. Ξεκινούσαμε, μα σταματούσαν. Ξεκινούσαμε, μα σταματούσαν. Κύριε Νικολάου, γιατί υπήρξε αυτή η πολιτική σε όλες τις κυβερνήσεις, δεν είναι μόνο η τελευταία, σε όλες? Όπου ξεκινάγαν, σταματάγαν, ξεκινάγαν, σταματάγαν. Δεν δίνανε άδειες για να προχωρήσουν οι έρευνες. Γιατί το παγώνανε συνέχεια αυτό το ζήτημα? Υπάρχει και ένα, επηρεάζεται φυσικά και από τη γεωπολιτική. Όπως ξέρετε ότι η γειτονική Τουρκία, χρησιμοποιώντας τις έρευνες υδρογονανθράκων, σφετερίζεται την ελληνική νυφαλοκρηπίδα, την κυπριακή νυφαλοκρηπίδα, με φορμά μέσα στις ζώνες αυτές ελληνικής δικαιοδοσίας για να κάνει έρευνες υδρογονανθράκων. Και ως συνήθως υπάρχει μια υποχωρητικότητα, η οποία παίρνει φυσικά και τις έρευνες και στην Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο. Ήρθε μετά και η πράσινη ατζέντα και σου λέει, εμείς, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα γίνουμε Σαουδική Αραβία, δεν θα γίνουμε κόλπος του Μισισιπή κλπ. Αυτά είναι η πρώτα, ο καταναλωτής και η βιομηχανία. Όλοι χρειάζονται την ενέργεια και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε. Αυτή όλη η ιστορία... Πρέπει να λυθεί τώρα ο μεγάλος γρίφος, γρίφος της υποκατάστασης του ρώσικου φυσικού αερίου. Καλά είναι τα λόγια της απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά από πού? Αυτή η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες μπορεί να έχει αποτέλεσμα, μπορεί να λύσει μέρος του προβλήματος? Διότι εκεί πέρα βλέπω να κατευθύνονται τα πράγματα προς την αιωλική ενέργεια. Ναι, είναι μια σωστή πολιτική και οι ανεμογεννήτριες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όμως δεν αρκούν. Οι σημερινές τεχνολογίες που έχουν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι επαρκείς
για να υποκαταστήσουν αυτούς τους μεγάλους όγκους ενέργειας που δίνουν τα ορυκτά καύσιμα. Δυστυχώς το λέω, αυτή είναι η κατάσταση. Μακάρι να μπορούσαν. Δεν μπορούν όμως. Το φυσικό αέριο προβλέπεται να είναι καύσιμο μετάβασης για τα επόμενα 30 και χρόνια. Τώρα πάμε πάλι στην εποχή του λιγνίτη. Και θέλω να το δούμε λιγάκι αυτό το πράγμα. Διότι ο λιγνίτης που μας δίνει ενέργεια, πριν από τον πόλεμο είχαμε το 6% της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτες και το 70-75% του φυσικό αέριο. Τώρα λένε ότι ίσως μια λύση να είναι αυτή, η χρήση του λιγνίτη. Εσείς το βλέπετε σωστό αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Σε ώρες ανάγκης, έκτακτης ανάγκης, πρέπει να έχεις το λιγνίτη σε έκτακτη εφεδρεία. Δεν πρέπει να τα εγκαταλείψουμε όλα. Ας μείνουν σε ψυχρή εφεδρεία, όπως λέμε στην ορολογία μας, για να βοηθήσουν. Όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ξανά βάλα λιγνητικές μονάδες μπροστά. Και μακάρι να υπήρχαν σε όλες τις αυλές λιγνίτες, για να μπορέσουμε να μην υπάρξει διακοπή ενέργειας, τροφοδοσίας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ο λιγνίτης πρέπει να είναι εκεί. Όμως, είναι αναφυσβήτητα ότι μολύνει το περιβάλλον περισσότερο από τα οποιαδήποτε άλλα καύσιμα. Καλώς πρέπει να τον υποκαταστήσουμε, αλλά όλα με την ώρα τους. Όταν θα είσαι έτοιμος από το υποκαθιστάς και όταν έχεις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως είναι τώρα, πρέπει να έχεις stand-by τις μονάδες του λιγνίτη να βοηθήσουν το ενεργειακό σύστημα. Και αυτή τη στιγμή το χρειαστήκαμε. Ερώτημα κρίσιμο και προτελευταίο, γιατί έχω και ένα ακόμη μετά. Άρα θα έχουμε μια συνεχή αύξηση των τιμών της ενέργειας όσο θα είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτή τη σχέση με τη Ρωσία και με την Τουρκία κλπ. Αυτό βλέπουμε? Ναι. Αυτό βλέπουμε. Για ναι, πόσο... διότι υπάρχει στην Ευρώπη, μα είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα αυτό. Η Αμερική και η Μέση Ανατολή και άλλες χώρες δεν έχουν τέτοιες ψηλές τιμές. Είναι καθαρά ευρωπαϊκό ζήτημα αυτό το πολύ υψηλό τιμό. Και είναι η εξάρτηση από τη Ρωσία, η πρεμούρα να ξεφύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα πριν την ώρα μας. Όλο αυτό που έχει γίνει για να δείξουμε ότι υπερασπιζόμαστε το περιβάλλον περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη, σαν ευρωπαϊκή οντότητα. Αυτό μας μαράει. Δυστυχώς όμως... Και τα υδροηλεκτρικά. Η προστασία του περιβάλλοντος. Κάτι τελευταίο, κύριε Νικολάου, θα το ρωτήσω. Εάν αύριο ξεκινήσουν οι προσπάθειες άμεσα με εντολή Μητσοτάκη να γίνει η εξόρυξη των όποιων αποθεμάτων έχουμε, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχουμε αποτέλεσμα? Να έχουμε δηλαδή ελληνικό φυσικό αέριο, ελληνικό πετρέλαιο. Αν υπάρχει πολιτική, δεδηλωμένη πολιτική βούληση και αφήσουν τις εταιρείες και σταματήσουν τα τερτύπια με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, να σταματούν τις έρευνες με το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν σταματήσει αυτή η καθυστέρηση εκδικάσεων υποθέσεων που δικαιούνται οποιοδήποτε οι οργανώσεις αυτές να προσφεύγουν για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πρέπει οι εκδικάσεις να γίνονται σύντομα. Οι συμβατικοί χρόνοι πρέπει να τηρούνται. Νομίζω ότι έχουμε παραδείγματα όπως είναι το ΖΟΡ, η ανακάλυψη του ΖΟΡ στην ΑΟΣ της Αιγύπτου, το οποίο σε 2,5-3 χρόνια από την ανακάλυψή του πήγε σε παραγωγή. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Κατάλαβα. Εγώ, επειδή η έρευνα είναι πίσω ακόμα, σε μια πενταετία μπορεί να έχουμε. Σε μια πενταετία. Όπως είναι μια πενταετία που πρέπει να βρούμε αέριο, πρέπει να βρούμε πολλά πράγματα να διασφαλίσουμε την ενεργειακή μας αυτάρκεια. Σωστά. Ορίστε, κύριε Ρίγο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ποια θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών δεδομένων εάν τα χρησιμοποιούσαμε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας? Μα χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιούνται σε όλα. Χρησιμοποιούνται. Αυτό... Χρησιμοποιούν. Δεν έχουμε αλλά... άλλες δυνατότητες. Ναι. Είναι πολύ, πολύ μικρότερες οι δυνατότητες. Δεν είναι... είναι πεπερασμένες. Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά λειτουργούν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολλαπλό χρήσεων και ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και για την παραγωγή ενέργειας και για την ίντρευση και για την άρδευση. Είναι πολλαπλών στόχων και σκοπών. Γι' αυτά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν μπορούμε όμως να καλύψουμε μεγάλο μέρος των αναγκών.
Ευχαριστώ είναι πάρα πολύ. Μικρό, κάτω από το 10%. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικόλα, για την επικοινωνία μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κ. Νικόλαος είναι από τους πιο ειδήμονες στο θέμα αυτό της ενεργειακής πολιτικής. Ήταν και διευθυντής ερευνών υδρογόνων ανθράκων για πολλά χρόνια. Μας είπε το πολύ απλό, ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ότι είμαστε χμάλωτοι αυτή τη στιγμή της Ρωσίας και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα χρειαστούν 5 χρόνια, εάν αύριο αρχίσουν να σκάβουν και να τρυπάνε το ελληνικό υπέδαφος, σε 5 χρόνια να έχουμε εκμετάλλευση των όποιων υδρογονανθράκων υπάρχουν. Να σας πω μόνο ότι έχουμε και τις άλλες περιπτώσεις, όπως ακούσατε πριν από λίγο, τις περιπτώσεις κάποιων οργανώσεις οι οποίες είναι, λέει, προστασία του περιβάλλοντος. Πολύ ωραία, όλοι θέλουν να προστατευτεί το περιβάλλον. Είναι 5-10 λοιπόν άνθρωποι, οι οποίοι σε κάθε φορά που θα υπάρξει μια χορήγηση άδειας από τις όποιες κυβερνήσεις, τρέχουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάνουν μια καταγγελία ότι θα λερωθεί το περιβάλλον, θα υπάρχει ρήπανση. Το Συμβούλιο Επικρατείας πρέπει να σταματήσει άμεσα. Αναστολή άμεσα. Μέχρι να εκδικαστεί η ιστορία. Η ιστορία εκδικάζεται μετά από 3-5 χρόνια. Έχει σταματήσει εντωμεταξύ το έργο και έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Να πληρώνουμε 2,20 ευρώ τη βενζίνη. Οκ, καλά να πάθουν, θα έλεγα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Μας καίει όλους το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε το τιμολόγιο που θα μας έρθει από τη ΔΕΗ, τι ρεύμα θα πληρώσουμε. Έχουν τελαθεί οι περισσότεροι. Πριν πάμε όμως εκεί και θα πάμε μέσα κουβεντιάζοντας με τον πρόεδρο της Γενόπη ΔΕΗ, τον κύριο Αδαμίδη, που είναι πρόεδρος των εργαζόμενων στη ΔΕΗ και ξέρει πολύ καλά τις εξελίξεις του θέματος. Θέλω να πάμε λιγάκι σε ένα ζήτημα που αφορά όσους πρέπει να σπεύσουν να διορθώσουν το Ε9 μέχρι τέλος του Μάρτη, διότι μετά τελειώνει, δεν θα ξαναδοθεί άλλη προθεσμία. Κανονικά έχει νομοθετηθεί από το 2019 να δηλώνουμε ό,τι ακίνητα έχει γίνει αλλαγή στο προηγούμενο έτος μέχρι τέλος Μαΐου του επόμενου έτος. Λόγω όμως ότι εφέτος ο ένφια θα είναι σε 10 δόσεις αρχή γενομένης από το Μάιο, θα πρέπει το Ε9 να διορθωθεί πλέον μέχρι 31 Μαρτίου. Άρα μέχρι 31 Μαρτίου πρέπει να κάνουμε ό,τι διορθώσεις έχουν γίνει, είτε έχουμε πουλήσει, είτε έχουμε αγοράσει, είτε έχουν γίνει αλλαγές στα ανταλλαγωνικά μέτρα, για να εκδοθεί ο νέος φόρος, έτσι, ο οποίος και θα είναι... Και τις μονιμοποιήσεις δηλαδή που έχουν κάνει όλα, σταθέρετα, όλα, να το πούμε. Όλα θα πρέπει μέχρι 31 Μαρτίου να τα διορθώσουμε και να βγει σωστός ο νέος έρφια, για να μην έχουμε μετά προβλήματα και πρέπει έτσι να τρέχουμε στη ΔΟΗ να τα διορθώσουμε. Διότι από την 1η Απριλίου... Η πλατφόρμα του Ε9 θα κλείσει προκειμένου η ΑΔΑΕ να τρέξει την εγκαθάριση του νέου έμφυα. Θα ξεκινήσει η πρώτη δόση. Θα είναι σε 10 δόσεις από τότε. Μέσα τέλος Μαρτίου κλείνει, Μάιο γίνεται η καθάριση, Απρίλιο η πρώτη δόση. Και θα πούμε ότι φέτος έχουμε 13% περισσότερο μείωση του έμφυα και έχει καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος έως 400.000 ευρώ. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος που έχει ακίνητη περιουσία έως 400.000 ευρώ συνολικά, ναι, δηλαδή έχει 10 ακίνητα έως 400.000 ευρώ, δεν έχει συμπληρωματικό φόρο. Ή αν έχει ένα αυτοκίνητο 200.000 ευρώ και άλλο ένα, ας πούμε, 100.000 ευρώ, πάλι δεν έχει συμπληρωματικό φόρο. Ενώ πέρυσι υπήρχε συμπληρωματικός φόρος. Είναι δηλαδή κάτι καινούργιο, όπως και για τους πιο μικρούς ιδιοκτήτες που είχε μια απαλλαγή μέχρι τις 60.000 ευρώ το 30%, τώρα αυξήθηκε και πήγε σε 100.000 ευρώ. Έχουμε δηλαδή κάποιους ανακέρδους και θα σου θυμίσουν κάποιες αντικειμενικές αξίες σε κάποιες περιοχές που αλλάζουν. Τώρα που το θυμήθηκα, μην το ξεχάσω. Έβλεπα πριν έρθω στο κανάλι για να κάνουμε την εκπομπή αυτή, δελτίο ειδήσεων. Και ένα δελτίο ειδήσεων είχε ολόκληρο ρεπορτάζ για ανθρώπους από τη Θεσσαλονίκη, από την Έδεσα, από τη Φλόρινα, που πηγαίναν στη Βουλγαρία για να γεμίσουν το ρεζερβάρ των αυτοκινήτων τους, για να αγοράσουν τρόφιμα σε τιμές μισές ή και πιο κάτω από την Ελλάδα και επιστρέφανε. Γιατί... Και βενζίνα. Γιατί αυτή η ιστορία, δηλαδή είναι επιβαρημένα με πολύ μεγάλους φόρους. Έχουμε μεγάλους φόρους, έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Βέβαια, ακούω όμως πολλούς που λένε ότι πρέπει να καταργήσουμε οριζόντια το ειδικό φόρο κατανάλωση και να μειώσουμε το ΦΠΑ στα καύσιμα. Είναι ένα σκεπτικό. Προσέχουμε να δείτε όμως, δεν είναι απόλυτα δίκαιο. Διότι αυτός που έχει χρήματα πολλά, δηλαδή έχει μεγάλο εισόδημα, ή και αυτοί που είναι πάρα πολύ ακόμα, που φοροδιαφεύγουν και υπάρχει και πολύ μαύρο χρήμα στην αγορά. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλο. Αυτοί λοιπόν δεν τους νοιάζει που είναι τώρα ακριβώς. Αν μειωθεί, αυτοί θα είναι κερδισμένοι.
Τι γίνεται, μπορεί άνετα πλέον, η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, από τη στιγμή που έχουμε μάθει στις πλατφόρμες και όπως κάναμε με το επίδομα πετρελαίου που επιδοτήσαμε τις πιο ευάλωτες οικογένειες και τις πιο οικογένειες με μικρότερο εισόδημα, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με το καύσιμο. Δηλαδή, εφόσον ξέρουμε σε ποια αυτοκίνητα σε κίνηση από το καθαριστικό μας, που φαίνεται από τα τέλη κυκλοφορίας που έχουμε πληρώσει. Άρα, ξέρουμε ποιο αυτοκίνητο είναι σε κίνηση. Ξέρουμε πόσα κυβικά έχει το κάθε αυτοκίνητο, ο ιδιοκτήτης, ξέρουμε το εισόδημά του, ξέρουμε την κίνητη περιουσία του. Αυτά λοιπόν, με το που θα μπαίνει σε μια πλατφόρμα, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι και έχουν και αυτοκίνητο και έχουν ένα εισόδημα ως ένα σημείο και ως πλαφόν ως κάποια χιλιόμετρα να επιδοτούνται για αυτό το χρονικό διάστημα, ναι, το οποίο έχει πάει στα ύψη. Είναι μια λύση. Όχι, είναι μια λύση και πρέπει να γίνει. Δεν είναι μια λύση όμως να μειωθεί κατά κάτι το ποσοστό αυτό του ειδικού φόρου. Να γίνει, αν όχι να γίνει 3%, 3 που είναι της Βουλγαρίας και της, ξέρω εγώ, της Ρουμανίας, να γίνει 5, όπως είναι της 0,5 και όχι 0,7 που είναι τώρα, στα ευρώ. Σας λέω, είναι ένα έσοδο το οποίο άμεσα γεμίζει το ταμείο του κράτους. Για να λέμε τώρα την αλήθεια, μην κοροϊδευόμαστε. Είναι ένας εύκολος τρόπος. Γιατί είναι αυτός ο εύκολος τρόπος? Γιατί δεν έχουν πατάξει τη φοροδιαφυγή. Γιατί κυκλοφοράει πολύ μαύρο χρήμα. Άρα, επί της στιγμής τώρα, δεν είναι. Άρα τώρα, αν το κάνουμε οριζόντιο, όπως λέτε, δεν θα κερδίσουν οι ευάλωτες ομάδες, δεν θα κερδίσει ο φτωχός, δεν θα κερδίσει αυτός που δεν έχει. Θα κερδίσουν αυτοί που έχουν. Δηλαδή θα τρίβουν τα χέρια τους. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Υπάρχει λύση που σας είπα πριν, με μια πλατφόρμα. Περιμένουν πάρα πολύ καλεσμένοι να βγουν. Θέλω να έχουμε τον κύριο Αδαμίδη, τον πρόεδρο της Γενόβ ΔΕΗ. Καλησπέρα, κύριε Αδαμίδη. Καλησπέρα σας και στους συνεργάτες. Πού θα πάει αυτή η ιστορία με τους λογαριασμούς της ενέργειας, μπορείτε να μας πείτε, διότι ο κόσμος πραγματικά έχει τρελαθεί. Συνέχεια, συνέχεια αυξάνεται και δεν ξέρω πώς θα μπορούν να πληρώσουν μεθαύριο. Όσο η χώρα είναι εξαρτημένη από εισαγόμενα καύσιμα, τόσο θα αυξάνεται και ο λογαριασμός του ρεύματος. Και αν προσπαθήσουν άμεσα να απεξαρτοποιηθούμε από το ρώσικο αέριο, έτσι όπως ακούστηκε ως πανευρωπαϊκή απόφαση, τότε θα πληρώσουμε ακόμη πιο ακριβά το ρεύμα, γιατί από αντικατάσταση του αερίου του ρώσικου από υγροποιημένο ή από οπουδήποτε άλλο μέχρι αυτό να γίνει, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα επανέλθουν στην προτεραιά κατάσταση. Οι λογαριασμοί του ρεύματος θα αυξάνονται. Αυτά που σήμερα βλέπουμε θα τα πληρώσουμε μετά από 3-4 μήνες. Τα σημάδια της κρίσης, μάλλον οι επιπτώσεις της κρίσης δεν έχουν φανεί ακόμη, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ενεργειακή κρίση, το ρεύμα, θα φανούν τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Και επειδή πριν από λίγο άκουγα και με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Νικολάου, έχει προσυπογράφω όλα όσα έχει πει, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή η βίαιη απεξάρτηση από τον ελληνικό λιγνίτη, έτσι ώστε να έχουμε ως καύσιμο μετάβαση στο φυσικό αέριο μέχρι το 2050, όπου θα χρειαστεί να υπάρχει πλήρης απανθρακοποίηση με βάση και τη Συμφωνία των Παρισίων, δεν βλέπω να είναι εφικτή, διότι είμαστε απολύτως εξαρτημένοι. Ο Λιγνίτης μπορεί να δώσει λύση ή να βοηθήσει τα πράγματα. Πάρα πολύ. Η άποψή μου είναι ότι ο λιγνίτης θα πρέπει να μείνει ως μείγμα καυσίμου σε ένα ποσοστό που μπορεί αυτή την περίοδο να είναι μέχρι και 30%, ναι, έτσι ώστε να έχουμε μια συγκράτηση και των τιμών, αλλά και να έχουμε και μια αυτάρκεια εφοδιασμού της χώρας. Να βοηθήσω την κουβέντα λιγάκι. Έχω σημειώσει εδώ πέρα ότι σε ευρωπαϊκές χώρες η χοντρική τιμή της μεγαβατόρας φτάνει τα 540 ευρώ, Γαλλία-Ιταλία, ενώ στην Πολωνία, που χρησιμοποιεί αποκλειστικά λιγνίτη στα εργοστάσια της, η τιμή της μεγατόρας είναι 170 ευρώ. Από 540, 170 λόγω λιγνίτη. Γι' αυτό ρωτάω. Εάν μπορούμε... Η ανώτατη τιμή που έχει φτάσει στην Πολωνία είναι αυτή όταν σε όλη την Ευρώπη είχε 540 ευρώ. Μάλιστα. Η Πολωνία όλο αυτό το χρονικό διάστημα της ενεργειακής κρίσης είχε τιμές στη χοντρική από 60 έως 170 ευρώ
το ανώτερο ύψος που έχει πάρει. Άρα εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή λιμνητικές μονάδες, θα πρέπει να μείνουν στο σύστημα. Αυτή η βίαιη απολιμνητοποίηση δεν βοηθάει. Νομίζω ότι όταν προχώρησαν σε αυτή την απόφαση της βίαιης απολιμνητοποίησης, δεν είχαν ιδέα τι αποφάσιζαν. Διότι τα φαινόμενα της κρίσης είναι υπαρκτά πριν τον πόλεμο. Έχουμε τιμές, και τα έχουμε ξαναπεί κύριε Χαρδαβέλα, τον Δεκέμβρη και τον Νοέμβρη μήνα σε τιμές στην Ελλάδα χοντρική 420 ευρώ, όπου αυτό με τη σειρά του μετακυλίεται στην Λιανική. Υπάρχει μια εσχροκέρδεια στη χώρα μας. Υπάρχει ένα ολιγοπόλιο ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές, με την παραγωγή ρεύματος, άρα και διαχείριση σε αυτό το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας. Όταν η ενέργεια, κύριε Καρταβέλα, γίνεται χρηματιστηριακό προϊόν και υπάρχουν τιμές εντός της ημέρας, καταλαβαίνετε ότι αδιαφορούν το τι θα πληρώσει ο καταναλωτής. Να θα ρωτήσω τώρα κάτι πιο ρεαλιστικό. Εάν είναι φανερό ότι πολλοί κόσμοι δεν θα μπορέσει να πληρώσει το ρεύμα. Άμα το έχουν λογαριασμοί, δηλαδή 600-700 ευρώ, όταν το μισθός του, ένα μήνα, του μήνα είναι τόσα, δεν θα πληρώσει. Τι γίνεται, τι θα γίνει με τις περιπτώσεις αυτές? Θα αρχίσουμε να κόβουμε το ρεύμα? Μπορεί να γίνει μια διευθέτηση διαφορετική? Μπορεί να φανεί μια, έτσι, ένα χρόνος να δοθεί σαν παράταση εξόπλησης? Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε πολλές μεγάλες αποκοπές ρεύματος. Οι εταιρείες δίνουν εντολή στον διαχειριστή δικτύου να προχωράει στη διακοπή, στην αποκοπή του ρεύματος. Και στις εταιρείες και στις δικηγορικές εταιρείες δίνουν. Από κάπου πρέπει αυτοί να πάρουν τα έσοδά τους. Και όσο και να θέλουν να είναι αλληλέγγυοι, αυτές οι εταιρείες έχουν όλες, δηλαδή και η ΔΕΗ σήμερα, γιατί είναι ιδιωτική πλέον η ΔΕΗ. Στόχο έχουν το κέρδο. Οι μέτοχοι και οι επενδυτές σε εισαγωγικά, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Άλλωστε, αν δεν τους ενδιέφερε, δεν θα προχωρήσαν σε τόσο μεγάλη εσχροκέρδεια. Στην χειρότερη τιμή για τη χώρα μας, στη χειρότερη περίπτωση μάλλον, η τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 ευρώ. Και τώρα πόσο είναι? Όμως, τώρα πόσο είναι? Σήμερα είναι στα 270 ευρώ και αναμένεται από αύριο να ξαναξεπεράσει, όταν θα πάμε δηλαδή Δευτέρα που θα έχουμε εργάσιμες μέρες, να ξαναπεράσει τα 300 ευρώ. Όλος ο Μάρτιος είναι πάνω από 320 ευρώ μεσοσταθμικά. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πω, γιατί κάποιοι έχει γίνει συζήτηση. Η ΔΕΗ, καλά οι άλλες εταιρείες, αλλά και η ΔΕΗ, δίνει για λογαριασμούς με 200 και 230 ευρώ, τα δίνει σε δικηγορικές αυτές εταιρείες και οχλούν τους ανθρώπους ότι δεν έχουν πληρώσει λογαριασμούς των 200 ευρώ. Αληθεύει τελικά, δηλαδή είναι σε τόσα μικρά ποσά, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε σε μεγαλύτερα. Κοιτάξτε, όταν πέφτει δεύτερος λογαριασμός, ο οποίος δεν πληρώνεται, το σύστημα χωρίς καμία παρέμβαση ενημερώνει αυτόματα τον διαχειριστή δικτύου να προχωρήσει σε αποκοπή. Και πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν δοθεί και σε γραφεία, έτσι όπως τα έχετε πει, προκειμένου να εκβιάσουν τους καταναλωτές για να προχωρήσουν όσο γίνεται, να κόψουν άλλα, να κόψουν από το φαγητό τους ενδεχομένως για να πληρώσουν το ρεύμα. Δυστυχώς, οι επιδοτήσεις στο ρεύμα, κύριε Ανεμοδούρα, δεν είναι ικανές να κρατήσουν, να απορροφήσουν αυτή την τεράστια αύξηση. Όλοι θυμάστε τις δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας που έλεγε ότι ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με 2 ευρώ, 3 το πολύ το μήνα. Ο καταναλωτής ξέρει το πόσο επιβαρύνεται και με όλα αυτά που έχουν έρθει τώρα και με το καύσιμο, με τις τιμές δηλαδή στα υγρά καύσιμα, βενζίνη, πετρέλαιο και αέριο κίνησης, νομίζω ότι το έχουμε τερματίσει. Κι άλλη φορά υπήρχε. Λοιπόν, να πω κάτι που συζητείτε. Πολύ γρήγορα. Ένα δεύτερο. Φτάσει 200 ευρώ κάποια στιγμή. Ας πούμε στην κρίση του κόλπου. Το καύσιμο δεν ήταν πάνω από 1,10. Μάλιστα, όχι και σήμερα το βαρέλι είναι πολύ πιο κάτω. Κάτι θέλει να πει, κυρία. Εγώ θα ήθελα να πω, συζητείτε από ό,τι ακούγεται, μήπως γίνει και με δόσεις η εξόφληση των λογαριασμών. Θεωρείται ότι. Βεβαίως, μπορεί να γίνουν ρυθμίσεις. Μπορεί να γίνει με δόσεις στον κόσμο. Υπάρχει περίπτωση, άλλο θέλω να πω. Καλές ρυθμίσεις, αλλά το θέμα είναι ότι όταν κάποιος παίρνει 500 ευρώ και το ρεύμα 700.
Άλλο θέλω να σας πω. Εάν αποφασιστεί από την κυβέρνηση να γίνει δόσεις, μπορεί η ΔΕΗ ή άλλες εταιρείες να πούν ότι δεν δέχονται αυτό το μέτρο? Δεν γίνεται, όχι. Μερικές φορές συμβαίνει όταν υπάρχει ήδη διακανονισμός και δεν τηρείται, πέφτει ο διακανονισμός και μετά χρειάζεται κανείς να ξανακάνει διακανονισμό, αλλά είναι πολύ μεγάλη προκαταβολή, γιατί μετά πηγαίνει όλο το ποσό. Κατάλαβα. Τώρα θα κάνει σε μήκος. Λοιπόν, κύριε Αδαμίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Εξάμεινα, λέει. Να είστε καλά. Ορίστε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένα διέξοδο, περίπου σε ένα διέξοδο. Ενώ δεν έχουμε μια εναλλακτική λύση για το φυσικό αέριο που παίρνουμε από την Ρωσία, που αυξάνεται συνεχώς η τιμή του. Από την άλλη, βιαστήκαμε να αφήσουμε το λιγνίτη και να πάμε σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, μην πω τώρα τι, ανεμογεννήτριες και τέτοια, γιατί τα συμφέροντα είναι τεράστια. Ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή θέλω να κάνω μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα για να δείξω τι κρύβεται πίσω από όλη την ιστορία της αύξησης φυσικού αερίου και πετρελαίου. Είναι τρομακτικά τα συμφέροντα. Είναι τεράστιες οι εταιρείες που παίζουν με το θέμα αυτό. Και βέβαια είναι τεράστια η δική μας αιμορραγία που πληρώνουμε όσο πληρώνουμε την ενέργεια. Πάμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που μας απασχολεί και που τα πράγματα δυστυχώς εξελίσσονται άσχημα και μιλάω για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν 2-3 πράγματα. Εντάξει, περίπου είναι γνωστό τι θα γίνει. Κλείνουν τώρα το Κίεβο οι Ρώσοι, κάποια στιγμή μπορεί να μπουν και μέσα, θα τη ρημάξουν την Ουκρανία, είναι φανερό, θα επικρατήσει ο Πούτιν με όποια ζημιά θα έχει υποστεί κι αυτός. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ένα κράτος 40 εκατομμυρίων θα δεχθεί μια κατοχική κυβέρνηση, γιατί αυτό πάει να κάνει ο Πούτιν, να διώξει τον Ζελένσκι και να βάλει ένα δικό του ανδρίκελο, ότι έχουν όλοι πάρει τα όπλα στην Ουκρανία. Ποια κυβέρνηση ανδρικέλων μπορεί να σταθεί μεθαύριο όταν ο λαός είναι οπλισμένος? Αυτά δεν γίνονται, ούτε στα παραμύθια. Άρα λοιπόν εκεί πέρα θα υπάρχουν εξελίξεις δυστυχώς αιματηρές. Εκείνο όμως που με ενδιαφέρει εμένα είναι το εξής, ότι ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε όλη αυτή την ιστορία? Αναβαθμίζεται ξαφνικά το λιμάνι της Σούδας και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στην ατοϊκή βάση, για να έχουν καλύτερη πρόσβαση οι Αμερικανοί. Πετάνε, λέει, αεροπλάνα του ΝΑΤΟ και κάνουν περιπολίες στα Βαλκάνια και πάνε από την Ελλάδα. Γιατί άραγε? Έχουμε λοιπόν στο Skype και θέλω να μιλήσω με τον κύριο Ιατρίδη. Καλησπέρα, κύριε Ιατρίδη. Καλησπέρα σε όλους σας. Με τον αντιπτέρεχο αποστρατεία. Γιατί καταρχήν θα γίνονται αυτές οι περιπολίες των αεροπλάνων στα Βαλκάνια που ξεκινήσαν ήδη? Ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο σκοπός? Είναι η πρόληψη, κύριε Χαρδαβέλα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος, όπως λέει και το ΝΑΤΟ, μήπως ο πόλεμος αυτός επεκταθεί και προς τη Δύση, δηλαδή προς το ΝΑΤΟ. Επομένως, προληπτικά ετοιμάζεται και όχι μόνο να αποφευθεί ή να αποτραπεί μια τέτοια ενέργεια που θεωρώ ότι δεν θα το επιδιώξει ο Πούτιν, όσο να ανυψώσει λιγάκι το αίσθημα ασφαλείας των χωρών, ειδικά της Πολωνίας, των Βαλτικών χωρών και της Ρουμανίας, οι οποίες δεν αισθάνονται τόσο ασφαλείς σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της Ρωσίας. Και σε αυτή την περίπτωση έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό έπρεπε να κάνει και πρέπει να κάνει το ΝΑΤΟ, προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή του, το χώρο του, και να προστατεύσει βέβαια τα σύνορα, τα ανατολικά των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Τώρα μπορείτε να μας πείτε γιατί χτυπήθηκαν και 2 αεροδρόμια της Ουκρανίας που είναι πολύ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία? Δηλαδή εκεί πέρα που ο πόλεμος γινόταν προς ανατολάς και κάτω στον νότο, ξαφνικά γίναν 2 επιθέσεις σε 2 αεροδρόμια που είναι δίπλα από τα σύνορα με την Πολωνία. Σωστά, εκεί στο Λβίβ κοντά, στην πόλη αυτή, τη μεγάλη που βρίσκεται κοντά. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή η Ρωσία είχε μάθει ότι σχεδιάζεται να απογειωθούν αεροπλάνα από την Πολωνία με Ουκρανούς πιλότες, ευτυχώς επικράτησε λογική, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θα έφερνε κάποια βοήθεια στους Ουκρανούς, γι' αυτό με βαλιστικούς πυράβλους τα χτύπησε, ούτως ώστε να μην υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα. Από την άλλη, επικράτησε λογική και ευτυχώς, και απορώ πώς συζητήθηκε ένα τέτοιο θέμα, το οποίο θα ήταν άμεση ή έμεση, αν θέλετε, εμπλοκή του ΝΑΤΟ.
Άρα λοιπόν ήταν πάρα πολύ παρακινδυνευμένο. Και όχι μόνο αυτό, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θα ενέχει έμεση ή άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει να φτάσει αυτός ο πόλεμος στα άκρα. Σωστά. Επομένως, καλώς επικράτησε η λογική και πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να επικρατεί η λογική. Δεν πρέπει να οξύνουμε τα πράγματα, διότι αν ξεφύγει κάτι, θα πάμε όχι μόνο σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θα πάμε σε ένα πυρηνικό πόλεμο. Οπότε καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Κυρία Τρίτια, πέστε μου, πώς θα τελειώσει ο πόλεμος αυτός τελικά, τι βλέπετε εσείς από την εμπειρία που έχετε, πού μπορεί να φτάσει, πώς θα τελειώσει. Ο πόλεμος θα τελειώσει, κύριε Χαραβέλα, ο πόλεμος θα τελειώσει όταν το θελήσει ο Πούτιν. Και πότε θα θελήσει ο Πούτιν, όταν υλοποιήσει το σχέδιό του. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε να καταλάβει τον Ντομπάς, όλη την νότια περιοχή, να φτάσει στο Κίεβο, να καταλάβει και την Οδεσσό, να τις ενώσει με την Υπερδνηστερία που είναι κοντά στη Μολδαβία και να αφήσει μια περίκλειστη περιοχή και εκεί πλέον να καθίσει στο τραπέζι, αφού περικυκλώσει την Οδεσσό και το Κίεβο, τον Ζελένσκι με το πιστόλι στον κρόταφο να δεχτεί τους όρους της Ρωσίας. Δεν θα κάνει πίσω ο Πούτιν, κύριε Χαρδαβέλα, μην έχουμε αυταπάτες. Και μην έχουμε αυταπάτες ότι θα υποχωρήσει. Όχι, δεν θα υποχωρήσει. Διότι κανείς κατακτητής στην ιστορία δεν παρέδωσε εδάφη, τα οποία κέρδισε μέσω μαχών ή αν θέλετε μέσω αιματοχυσίας. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω ηττημένος. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στη Ρωσία ο Πούτιν χωρίς να πάρει κάτι ή να υλοποιήσει το σχέδιο. Δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Άρα λοιπόν χάνει την αξιοπιστία του. Γι' αυτό θα το πάει μέχρι τέλους. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Χαρδαβέλα, και επιτρέψτε μου να το πω. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μας ενδιαφέρει η ανθρωπιστική κρίση. Όχι εμάς, ενώ τη Δύση, το ΝΑΤΟ, την Ευρώπη, τον κόσμο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παρακολουθούμε αυτό που γίνεται, αυτό το χάος, αυτή την τραγωδία, αυτούς τους θανάτους, τους αθώους αμάχους που έχουμε, τις απώλειες, αυτούς τους ανθρώπους που ξεριζωθήκανε, θα φτάσουν τα 8 εκατομμύρια και η Ευρώπη θα δεχθεί μια τεράστια πίεση. Και εμείς να παρακολουθούμε αμέριμνοι. Θα πρέπει να ληφθούν ενέργειες και αυτή τη στιγμή για να σταματήσει, κύριε Χαρδαβέλα, αυτή η ανθρωπιστική κρίση, θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Για να σταματήσει ο πόλεμος, θα πρέπει να δοθεί λύση. Και τα σενάρια είναι δύο. Ή θα πρέπει, καλός ή κακός, εδώ που φτάσαμε, κάκιστα βέβαια, αλλά είναι σε επώδυνη θέση ο κύριος Ζελένσκι να συμβιβαστεί και να σταματήσει αυτή η ανθρωπιστική κρίση και το χάος και οι καταστροφές. Ή θα πρέπει όλοι αυτοί που μιλούν με τον Πούτιν και με τον Biden, δηλαδή Μακρόν, Σόλτς, Μπένετ, ακόμη και ο πρόεδρος της Κίνας, να γίνει μια συνάντηση κορυφής. Οι δυο τους, ο κύριος Biden και ο κύριος Πούτιν, να συζητήσουν όχι μόνο το θέμα της Ουκρανίας και να σταματήσει αυτός ο αιματηρός πόλεμος, αλλά η παγκόσμια ειρήνη, η ενεργειακή κρίση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάνω απ' όλα, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε τελειώσει είτε δεν τελειώσει ο πόλεμος και να τελειώσει ακόμη, θα πρέπει πάλι να γίνει μια οριοθέτηση, να πάμε σε μια νέα γιάλτα για να ησυχάσει ο κόσμος. Αυτή, κατά την άποψή μου, είναι μια λύση, ένας τρόπος, αν θέλετε, για να σταματήσει αυτό το χάος, αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Κύριε Ατρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Είστε... Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πολύ καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να το αποφασίσει ο Πούτιν. Και βέβαια, πολύ σωστά λέει και ο Ιατρής ότι ή θα πρέπει να συμβιβαστεί ο Ουκρανός, που σημαίνει τι, ότι θα δώσει η Ουκρανία που ζητάει ο Πούτιν, θα δώσει την περιοχή την άλλη που είναι τον Μπάς κλπ. Θα δώσει το Κίεβο, θα δώσει την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον Ουκρανία, δεν υπάρχει Ζελέσνη. Τα βλέπω πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και θέμα διατήρησης, κύριε Καρταβέλ, και διατήρηση μέρους των Ρώσων όλων αυτών των εδαφών. Ναι, βέβαια. Εάν δεν υπάρξει μία συμφωνία. Είναι αυτό που είπε, ότι πρέπει να ξαναμοιραστεί ο κόσμος, φοβάμαι. Και πάμε τώρα στην ξηρά, για να φύγουμε από τον αέρα με τον κύριο, με τον αντιπτέραχο και να πάμε τώρα με τον αντιστράτηγο, τον κύριο Τσούμι, να δούμε τι γίνεται στην ξηρά. Καλησπέρα, στρατηγέ μου. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα. Εγώ πάντως ήμουν ξηρά στο στρατό. Εγώ πάντως ήμουν στο στρατό, ήμουν μαυροσκούφης, ήμουν ξηρά. Για πέστε μου λοιπόν, κύριε Τσούνη, υπάρχει, να έρθουμε στο στερεωτικό πεδίο τώρα, υπάρχει λοιπόν αυτή η κυκλωτική κίνηση. Θα μπει μέσα στο Κίεβο ο Πούτιν, μπορεί να μπει ή τον περιμένουν εκεί πέρα όλοι να τον πετσοκόψουν τους όποιους φαντάρους του. Εντάξει, είναι μια ειδική επιχείρηση για να μπει μέσα στο Κίεβο. Θα έχουν απώλειες και οι Ρώσοι, θα έχουν απώλειες και οι υπερασπιστές του Κίεβου. Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια πότε θα γίνει αυτό. Αν δηλαδή θα ξεκινήσει σήμερα, αύριο ή σε λίγες μέρες,
Από ό,τι βλέπω με την τακτική την οποία εφαρμόζουν οι Ρώσοι είναι ότι προσπαθούν να υπάρξει μια ασφυξία σε ό,τι αφορά τον ανεφοδιασμό των πόλεων, δηλαδή κόβουν νερό, φως και φυσικό αέριο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε με θερμοκρασίες μείον 9 δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στους μαχητές. Αυτό γίνεται για να κάμψουν την αντίστασή τους. Και στη συνέχεια, εάν δεν πετύχει και αυτό και δεν επιτευχθεί με ένα συμβιβασμό, γιατί τις τελευταίες μέρες μου επιτρέψετε να πω ότι υπήρχε μια αισιοδοξία ότι μπορούμε να πάμε σε μια λύση. Ναι, αλλά τώρα δεν υπάρχει, διότι υπήρξαν σκληρές θέσεις και από τον Πούτιν και από τον Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι δεν πάω σε καμία περίπτωση να κάνω συμβιβασμό. Όχι, ο Ζελένσκι δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο Ζελένσκι είπε ότι το Ισραήλ μπορεί να παίξει ρόλο στη λύση και θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με τον Πούτιν στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή προσδιορίζει. Στο Τελαβίβ, ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι από πίσω γίνονται παρασκηνιακές διεργασίες που έχουν φτάσει σε ένα σημείο. Ο Πούτιν, από ό,τι άκουσα, το απέκλεισε στη συνομιλία που είχε με τον Μακρόν και τον Σόλτς. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, πριν από λίγο που προφανώς το ακούγατε και εσείς τον κύριο Ιατρίδη, ο οποίος είπε ότι ο Πούτιν θα αποφασίσει πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι, ξέρετε, έχει... υπάρχει μια παροιμία στη Ρωσία, η οποία λέει ότι όταν αρχίσει λέει, ο χορός με την αρκούδα, η αρκούδα δεν σταματάει όταν τελειώσει το τραγούδι, αλλά όταν θέλει αυτή. Άρα δηλαδή ο Πούτιν θα τελειώσει, ο πόλεμος θα τελειώσει όταν θέλει ο Πούτιν. Αυτό είναι. Συμφωνείτε και εσείς. Και αυτός έχει θέσει κάποιους όρους. Εάν δεν τους αποδεχθεί ο Ζελένσκι, όπως καταλαβαίνετε, αλλά είχα δει τις προηγούμενες μέρες ότι υπήρχε, σας λέω, μία υποχώρηση και από τις δύο πλευρές. Διότι από τη μεν ρωσική πλευρά και η Ζαχάροβα και ο Πεσκόφ δεν είχαν θέσει πλέον θέμα παραμονής του Ζελένσκι στην εξουσία. Αλλά και από την άλλη πλευρά ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πλέον εγκαταλείψει το αφήγημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Από ό,τι λέει και τον ακούτε νομίζω όλοι. Ναι. Λέει ότι πλέον μας εγκατέλειψαν οι Δυτικοί. Συνεπώς λοιπόν δεν έχω καμία επιθυμία να ενταχθώ στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν η όρη της Ρωσίας όταν ξεκίνησε ήταν από ναζιστοποίηση, έτσι το λέγανε. Πλέον δεν το θέτουν. Και ήταν άλλοι δύο όροι. Η ουδετεροποίηση που έχει σχέση με το ΝΑΤΟ, που ο Ζελένσκι που το αποδέχτηκε, και η αποστατικοποίηση. Και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά σήμερα, τώρα, τελευταία στιγμή, άκουσα ότι ο Πούτιν δεν δέχεται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι. Με τίποτα. Με τίποτα. Αν και είπε και ο Μακρόν, είπε. Κύριε Χαρδαβέλα, σημαίνει ότι αποδέχεται και την παραμονή του στην εξουσία. Mm-hmm. Γιατί και ο Μακρόν και ο Στόλτς που μιλήσαμε μαζί του το είπαν καθαρά οι άνθρωποι ότι δεν βλέπουμε ούτε χαραμάδα ότι μπορούμε να καθίσουμε αυτόν τον άνθρωπο να τα βρούμε, να κουβεντιάσουμε λίγα λόγια. Ναι. Έχει την αίσθηση ο Πούτιν ότι έχει το καρπούζι, έχει το μαχαίρι, κάνει ό,τι θέλει. Την υπεροχή. Ναι. Και δυστυχώς, αν τελικά δεν βρεθεί λύση, θα πάμε σε μια αιματοχυσία. Πες σε την υπεροχή. Τις επόμενες, δεν ξέρω. Ενδεχομένως δεν θα είναι μέρες, μπορεί να είναι και εβδομάδες, έτσι. Άμα καταλάβει... Χαρακτηριστικά ότι στον Γκρόσνη, ας πούμε, ξεκινήσαν οι επιχειρήσεις 31 Δεκεμβρίου για να καταλάβουν τον Γκρόσνη οι Ρώσοι και καταλήξαν να το καταλάβουν μέσα Μαρτίου, δηλαδή μετά από 2,5 μήνες. Το είχαν ισοπεδώσει. Κύριε Τζούμι, δεν έβρε τίποτα πάνω στον πρόβλημα. Κύριε Τζούμι, υπάρχει περίπτωση από αυτά που εσείς καταλαβαίνετε περισσότερο από εμάς, γιατί είστε στρατιωτικός, να πάμε σε μια εξέλιξη πιο ακραία που μπορεί να αγγίζει ακόμη και την περίπτωση ενός παγκόσμιου πολέμου, διότι ο Πούτιν θα βρεθεί σε δύσκολη θέση? Όχι. Η Δυτική και γενικά το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να εμπλακούν σε αυτή την κρίση προκειμένου να αποφευχθεί ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Θα τελειώσει αυτό. Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι η ηφηγένεια. Αυτό τελικά έδειξε. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε και σοβαρά υπόψη μας, γιατί ξέρετε, έχουμε δίπλα μας έναν γείτονα ο οποίος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και έναν ηγέτη έτσι αυταρχικό και με τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Πούτιν. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κανένας δεν σου εξασφαλίζει την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα, ό,τι διαβεβαιώσεις και να πάρεις. Δεν ξέρω δηλαδή, ενδεχομένως ο Ζελένσκι είχε την ψευδέστηση ότι θα έρθουν οι Δυτικοί και θα τον σώσουν. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Όπως επίσης, μια άλλη ψευδέστηση είναι αυτή η επίκληση του διεθνούς δικαίου που επικαλούμαστε ή που επικαλούνται πάντα, το οποίο διεθνές δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο από τις αναθεωρητικές δυνάμεις, όπως έγινε στην Κύπρο, όπως γίνεται τώρα με τη Ρωσία. Και δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που το επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να μας γίνει και εμάς ένα μάθημα αυτή η ιστορία με την Ουκρανία. Για να μην ελπίζουμε και περιμένουμε ότι σε μια πιθανή
θα περιμένουμε να έρθουν. Κοιτάξτε, είναι καλό να έχουμε συμμαχίες, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ψευδεστήσεις, κύριε Χαρδαβέλα. Άρα υπάρχει περίπτωση να έχουμε διχοτόμηση όπως στην Κύπρο και στην Ουκρανία, δηλαδή να καταλάβουν και το Κίεβο να σταματήσουν εκεί και μετά να έχουμε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα, θα κρατήσουν οι Ρώσοι την περιοχή του Ντονμπάς αφού ενοποιήσουν τα διοικητικά όρια. Με τις περιοχές που έχουν ήδη αυτονομηθεί, δηλαδή θα συμπεριλάβουν μέσα και τη Μαριούπολη, προκειμένου να έχουν και τον οικονομικό έλεγχο. Διότι μέχρι τώρα Ρώσοι αυτονομιστές ήλεγχαν τις περιοχές αυτές και το διαμετακομιστικό κέντρο ήταν η Μαριούπολη, που ήταν υπό Ουκρανική διοίκηση. Το νότιο κομμάτι, το παραλιακό μέτωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, ενδεχομένως θα το διαπραγματευτούν, αν θα το κρατήσουν ή θα κρατήσουν μια ελεύθερη πρόσβαση μέχρι και την Υπερδνηστερία, εκεί το κομμάτι που έχει αυτονομηθεί από το 1990 και βρίσκεται στα σύνορα Μολδαβίας-Ουκρανίας, και προφανώς την Κρυμαία. Δηλαδή, η Κρυμαία θεωρώ αυτονόητο. Αλλά δεν νομίζω ότι οι Ρώσοι θα μείνουν μέσα, με την έννοια πια ότι να μείνει μέσα σε ένα κράτος, να κατέχει σε ένα κράτος το οποίο διακατέχεται από αντιρωσικό μένος. Δεν γίνεται, είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν. 40 εκατομμύρια κόσμο. Θα επιβάλλουν τους όρους, γιατί ξέρετε και μέσα στο Σύνταγμα της Ουκρανίας προβλέπεται ότι θα πρέπει να πάνε σε ευρωπαϊκή πορεία και σε νατοϊκή πορεία. Ενδεχομένως οι Ρώσοι θα ζητήσουν εκεί να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Θα καταστήσουν την Ουκρανία μια χώρα σε καθεστώς φιλανδοποίησης, όπως είχαν παλιά τη Φιλανδία. Οποιαδήποτε δηλαδή απόφαση πρέπει να παίρνει, πρέπει να την παίρνει από τη Ρωσία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, Στατιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Κρατάω αυτά που είπε και ο Τσούμης. Το ένα είναι ότι δεν πάμε σε τρίτο παγκόσμιο. Τρίτο παγκόσμιο, μην ανησυχείτε. Διότι πολλοί ανησυχούν, το πιστεύουν, δηλαδή το περιμένουν. Και εντάξει, ένα λάθος είναι. και ότι παραδέχθηκε αυτό που είπε και ο ιατρής πριν από λίγο, ότι τελικά ο Πούτιν θα πάρει την απόφαση να σταματήσει ο πόλεμος ή να μην σταματήσει. Και θα το πάρει την απόφαση όταν κερδίσει αυτά που θέλει να κερδίσει. Υφυγένεια, πράγματι. Η Ουκρανία, πολύ λυπηρό, πολύ στενάχρωμα αυτά που βλέπουμε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή και η ιστορία. Δυστυχώς. Και βλέπουμε και τον Τούρκο και βλέπουμε και τους Τούρκους να προσπαθούν σε αυτή την ιστορία να παίξουν ρόλο. Έτσι. Για να κερδίσουν έστω κάτι. Έτσι. Αυτό το κάτι φοβάμαι και δεν θα ήθελα να το χρησιμοποιήσουν εις βάρος της Ελλάδος. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ανοίγουμε τα τηλέφωνα για σας. Έχει περάσει βέβαια λίγο η ώρα, αλλά είχαμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Πάμε. Κάπως καθυστερημένα, φίλες και φίλοι, ανοίγουμε τα τηλέφωνα για σας, που είναι το 211-1860-001. Για να υποβάλλετε ερωτήματα, αιτήματα κλπ. Είναι κοντά μας σήμερα η γιατρός μας, η κυρία Νεμοδουρά, και για φορολογικά θέματα ο κ. Καούκης. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο από τα Ηλίσια. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα, κύριε Χαναβέλα, και στους υπόλοιπους. Παρακαλώ, ορίστε. Είμαι συνταξιούχος τραπεζικός. Ναι. Έχω ξαναπάρει τη ΔΕΗ. Αλλά υπάρχει ένα θέμα σοβαρό με τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Σούφας είχε καταθέσει και είχε ψηφιστεί νόμο που έβαζε πλαφόν στα ΕΠΑ των ταμείων. Το ανώτατο όριο ήταν 10 εκατομμύρια. Μάλιστα. Όταν φύγαμε στη σύλλαξη, το ταμείο επέβαλε το πλαφόν, το 10 εκατομμύρια. Ενώ υπήρχαν αποφάσεις δικαστικές που έλεγαν ότι είναι αντισυνταγματική το όριο των 10 εκατομμυρίων. Ναι. Προσφύγαμε στα δικαστήρια. Συνταξιούχοι της Εθνικής. Διάφορες ομάδες, 10 η μία, 19 οι άλλοι, 4 οι άλλοι, ένας μεμονωμένος, διάφοροι. Και σε διαφορετικά δικαστήρια. Και φτάσανε αποφάσεις θέματα μέχρι τον Άριο Πάγο και άλλη υπόθεση, ο ένας Άριος Πάγος τους δικαίωσε, ο άλλος Άριος Πάγος τους άλλους τους απέρριψε. Υπήρξε μεμονωμένα άτομα που κέρδισαν την αγωγή και θα πάρουν τα λεφτά, αλλά το ταμείο δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Δηλαδή είμαστε 6-7 ομάδες με τον ίδιο δικηγόρο. Ζητάμε να μην εφαρμοστεί το πλαφόν, να μας επιστρέψουν τα λεφτά πίσω
και δεν μιλάει, δεν συνέρχεται το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν αποτελείται από εκπροσώπους τραπέζης και των συλλόγων. Ναι, τι μου να πω. Και δεν συνεδριάζει να πάρει. Είναι δυνατόν. Περιμένετε λεφτά να δούμε τι θα μας πει η Γιάννη Μοντρά, πώς ασχολείται. Εγώ επειδή είχα ζήσει στα δικαστήρια τις ομάδες αυτές που είχαν βγει πραγματικά σε άλλους, για άλλους λόγους ήμουν στα δικαστήρια, για άλλα συνδικαλιστικά, πραγματικά και συζητείτε ότι κάποιοι κερδίσανε το ίδιο γεγονός, άλλοι το κερδίσαν και άλλοι το έχασαν. Και αυτοί που το κερδίσανε, πάρα πολλοί εξ αυτών, δεν έχει συνεδριάσει το συμβούλιο για να τους επιδοθούν τα χρήματα αυτά. Τα οποία βέβαια από ό,τι ξέρω τρέχουν και με τόκους. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να πάρθει ίσως μια απόφαση, μια τροπολογία να μπει, να ξεκαθαριστεί το θέμα. Σωστά. Και Νίκο, καλά κάνετε και μας πήρε τηλέφωνο να ακουστεί αυτό το πρόβλημα. Θα το παλέψουμε κι εμείς. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί είναι πραγματικά πολύ άδικο και απαράδεκτο, θα έλεγα, να μην βγαίνει αυτή η απόφαση τελική. Και αποτελεί, για να είναι χρήματα που τους είναι παρακρατημένα. Είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Πριν πάμε στον κύριο Γιάννη Σταλιώσια, θέλω να κουβεντιάσω εδώ πέρα με τους καλεσμένους μου αυτό το περίφημο ζήτημα του κατοστάρικου, που είναι η ποινή για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί και κυκλοφορούν έξω άνω των 60 ετών. Για μένα είναι πραγματικά, μην το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, φανταστείτε ένα συνταξιούχο που παίρνει 300-400 ευρώ σύνταξη, να το επιβάλλουν και πρόστιμο 100 ευρώ. Όχι μία φορά, διότι αν τον ξαναπιάσουν, θα έχει κι άλλο 100 ευρώ. Όχι, κάθε μήνα. Κάθε μήνα είναι. Εάν κάθε δεν μήνα. Εμβολιαστεί, δεν κάνει αίτηση εμβολιασμού, δεν εμβολιαστεί κάθε μήνα. Εγώ και εγώ πραγματικά, έτσι, είναι ανθρώπινο. Με αυτές τις παρούσες συνθήκες, της φτώχειας, της ακρίβειας που υπάρχει και επειδή βαίνει προς εκτόνωση. Μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη η Αυστρία από αύριο σταματάει και οι άλλες, Γαλλία και τα λοιπά, το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και τα άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι άνω των 60 και είναι συνταξιούχοι και πληρώνουν αυτό το πρόστιμο, δεν έχει νόημα πλέον. Ας φανεί μια μεγαλοψυχία της κυβερνήσεως. Πρέπει να το πάρουν πίσω. Πρέπει να το πάρουν πίσω, λέω. Έχουν δείξει ευαισθησία. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το άλλο πρόβλημα, ότι επειδή είναι πρόστιμο, κάθε μήνα όταν λύγει, πέρα την προσάφηση που έχει 0,73, γίνεται ληξιπρόθεσμα. Πάει στα ληξιπρόθεσμα. Και αν έχουμε και άλλα ληξιπρόθεσμα πάνω από τα 500 ευρώ, προστίθονται και άρα έχουμε αναγκαστικά μετακατάσχεση σε διάφορους λογαριασμούς τραπεζικούς και σε ακίνητη περιουσία για το πρόστιμο του εμβολίου. Εντάξει, πάμε επειδή τώρα, όπως είπε η κυρία Μουδράκη, συμφωνώ, πάει σε αυτόνωση, καλό είναι να το πάρουν πίσω. Ναι, δεν έχουν να προσφέρει πλέον τίποτα. Ήδη η Ευρώπη, που είμαστε μέλη και εφαρμόζουμε την ίδια τακτική, το πιστοποιητικό εμβολιασμού βγαίνει προς αυτόνωση. Πάμε στον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα, σε εσάς και στους καλεσμένους. Σας ακούμε. Θέλω να κάνω. Μ' ακούτε? Ναι. Θέλω να κάνω δύο σχόλια. Είπε ο κύριος Τζούμης προηγουμένως ότι έχουμε ένα γείτονα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Εγώ θα προσέθετα σχεδόν τα ίδια. Mm-hmm. Όμως έχουμε τους ίδιους συμμάχους που είχαμε χθες και προχθές. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Γι' αυτό ας είμαστε προσεκτικοί. Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Το δεύτερο είπατε ότι αν ο Ζελένσκι συνθηκολογήσει, θα σημαίνει ότι η Ρωσία θα καταλάβει και την Ουκρανία ολόκληρη. Ο Πούτιν, από ό,τι γνωρίζουμε από τις ειδήσεις, διαβεβαιώνει αλλά και επιμένει μέχρι και σήμερα ότι δεν έχει υπόψη του να καταλάβει την Ουκρανία, αλλά μόνο να την καταστήσει ουδέτερη, ναι, με την προϋπόθεση ότι η σημερινή κυβέρνηση, ναι, θα παραιτηθεί. Ναι. Τα, ναι, έλεγα, Γιάννη, εγώ. Και εάν, Γιάννη, είναι πατριώτης ο Ζελένσκι και φοβάται ότι οι Ρώσοι θα καταστρέψουν την Ουκρανία και φοβάται για τους αμάχους, μπορεί να κάνει το εξής πείραμα. Να ζητήσει με κάποιο ενδιάμεσο κράτος όπως είναι το Ισραήλ, ότι θα πάρει τη διαβεβαίωση από τον Πούτιν ότι σε περίπτωση που θα παραιτηθεί, όλη η υπόλοιπη Ουκρανία, μάλιστα, θα μείνει ελεύθερη και ουδέτερη. Κατάλαβα. Και θα αποφασίσει, λοιπόν, μόνη της την κυβέρνηση. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Θα πω για μια ακόμη φορά όμως, για μια ακόμη φορά, πολλωστή φορά, ότι
έχουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο, περίπου 20 λεπτά, με καλεσμένους οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν στα προβλήματά σας. Το να επικοινωνούμε για να μας κάνετε αναλύσεις διεθνείς είναι μια άλλη εκπομπή που μπορεί να την κάνουμε κάποια φορά. Αλλά να εκμεταλλεύεις αυτή την ώρα είναι κρίμα, λυπάμαι πραγματικά, διότι σε 8 λεπτά θα σας αφήσουμε. Δεν είναι ώρα για αναλύσεις πολιτικές και γεωπολιτικές. Πάμε λοιπόν στο Παγκράτη αμέσως τώρα στην κυρία Αθηνά. Καλησπέρα, κυρία Αθηνά. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Ήθελα να σας πω για το θέμα αυτό που λέτε που βάζουν τα πρόστιμα. Mm-hmm. Εγώ παίρνω ένα βοηθητικό επίδομα από το ΚΕΑ, 200 ευρώ. Μάλιστα. Και μου στείλανε να τους δώσω τα 50. Επειδή δεν έχω εμβολιαστεί και επειδή έχω ένα πρόβλημα στους πνεύμονες και έχω κάποιο υγρό κτλ, φοβάμαι να εμβολιαστώ. Μη μου δημιουργήσει το εμβόλιο κάποιο πρόβλημα. Και κάνω τα... Όταν θέλω να πάω σε ένα δημόσιο οργανισμό και τα λοιπά, κάνω αυτό το rapid test και τα λοιπά. Λοιπόν, και μου στείλανε να μου κόψουν από τα 200 ευρώ που παίρνω από τα ΚΕΑ τα 50. Αυτό ήθελα να πω. Αν μπορεί να δείξεις 200 ευρώ, ας έρθει να μου το πει. Γι' αυτό κάνουμε μια έκκληση αυτή τη στιγμή. Εμείς οι άνθρωποι της κοινωνίας, ότι πραγματικά δεν έχει νόημα δεν πλέον πίσω, το 50 ή το 50 ήταν για το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου. Και να το παρακολουθήσουν και να διαγραφούν και τα πρόστιμα τα οποία έχουν διαγραφούν. Ούτε σώζεται ο ελληνικός προϋπολογισμός, φίλες και φίλοι, όχι, με το εκατοστάρικο που θα πάρουμε από τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην... Τα φάρμακά του, τη συμμετοχή στα φάρμακα είναι αυτό. Ναι. Στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλησπέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Ορίστε. Ναι, ναι. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ακούω. Σας παρακαλώ πολύ. Είχατε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή σας, η κυρία Νεμοδούρα, mm-hmm, για την πλατφόρμα του πρωτεϊνικού εμβολίου της Novavax. Μάλιστα. Προσπαθώ να μπω στην πλατφόρμα. Δεν έχει ανοίξει ακόμη. Υπάρχει κάποια ενημέρωση? Από τη Δευτέρα ήδη ξεκινάει σε κάποια νοσοκομεία. Θα ανοίξει η πλατφόρμα. Ναι. Μήπως γνωρίζετε, αλλά σημειωτέων, επιτρέψτε μου, ναι, σημειωτέων, το κάνουν για πρώτη φορά, δηλαδή είναι για τους ανεμβολίαστους το εμβόλιο, δεν είναι για να κάνουν αναμνηστική δόση. Το γνωρίζω πολύ καλά, κυρία Νεμοδούρα, είμαι ανεμβολίαστη λόγω κάποιου προβλήματος. Ωραία. Υγείας. Από τη Δευτέρα είχε συζητηθεί να έχει ανοίξει. Από τη Δευτέρα πάντως ξεκινάει ο εμβολιασμός, θα ανοίξει η πλατφόρμα. Μήπως γνωρίζετε σε ποιο νοσοκομείο για να καλέσω? Κοιτάξτε, αυτά πάνε βάσει του ταχυδρομικού κώδικα. Στα μεγάλα νοσοκομεία ξεκινάει. Νομίζω ότι ξεκινάει στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, ας πούμε. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα Εγώ. Πολύ. Εμείς και Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Πάμε τώρα στους Θράκο-Μακεδόνες. Στον κύριο Λάμπρο. Καλησπέρα, κύριε Λάμπρο. Ο κύριος Λάμπρος μας ακούει? Κύριε Λάμπρο. Μάλλον πνίγει 7 χρόνια ο κύριος Λάμπρος. Ήταν και κρύο. Θα γίνει εκεί πέρα σκοτωμός. Λοιπόν, κάτι λέγαμε προηγουμένως για... Γιατί, δεν θυμάμαι. Το ξέχασα. Αυτό που είπαμε για το θέμα των... Για τα εμβόλια, για τα προστήματα. Λέγαμε ότι πρέπει να τα πάρουν πίσω και όσα έχουν βεβαιωθεί να διαγραφούν. Βέβαια και τώρα ο κόσμος ήδη έχει, οι άνθρωποι προσανατολίζονται, καταλάβανε ότι το εμβόλιο είναι ένας επικουρικός παράγοντας που θα βοηθούσε και βοήθησε. Έχει εμβολιαστεί ένα υψηλότατο ποσοστό του πληθυσμού. Η Ευρώπη δεν... Πλέον παίρνει πίσω τα πιστοποιητικά. Όχι, τα παίρνει πίσω. Δεν τα αέρονται πλέον τα διάφορα. Πάμε στα Πετράλωνα τον κύριο Κωνσταντίνο να ακούσουμε κάτι. Δεν τα παίρνει πίσω τα πιστοποιητικά. Όχι, τα παίρνει πίσω. Δεν τα αέρονται πλέον τα διάφορα. Τι είναι, δηλαδή. Μιλάει και ο κύριο Κωνσταντίνο και η κυρία. Κύριε Κωνσταντίνο, με ακούτε? Με την κυρία του, μα προφανώ. Κύριε Κωνσταντίνο, με ακούτε? Σα ακούω, ναι. Ορίστε, ακούμε κι εμεί. Μιλήστε μα. Ναι, ναι. Ορίστε, ακούμε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σας, γεια χαρά. Αδερφέ Κωνσταντίνε. Ακούω, τι θέλετε. Σας λέω, αδερφέ Κωνσταντίνε, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά του ιδίου Θεού Πατέρα. Μάλιστα. Εκεί που δεν είμαστε αδέρφια, είμαστε στο πολιτικό, θρησκευτικό γίγνεσθε. Ναι. Λοιπόν.
Κάνε ερώτημα, υπάρχει σε όλα αυτά ή να πούμε μια καλή νύχτα, ωραία, ωραία. Ερώτημα, υπάρχει. Λοιπόν, ορίστε. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, ανάπηρος, δυστυχισμένος. Μάλιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχισμένος άνθρωπος, ανάπηρος και είμαι... Και είμαι στο κρεβάτι 10 χρόνια. Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Εγώ και η γυναίκα μου είμαστε ανάπηροι. Μάλιστα. Και μας βάζουν πρόστιμο γιατί δεν εμβολιαστήκαμε. Μάλιστα. Έχουμε κάνει και τις γρήπεις το εμβόλιο και το πνευμονιόκοκο και θέλουν τώρα να μας βάλουν. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο. Όχι, όχι. Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω. Τα άτομα τα οποία δεν δύναται να πάνε στο εμβολιαστικό κέντρο έχουν αρχίσει εμβολιασμοί κατοίκων από το Δεκέμβριο. Ένας γιατρός μπορεί να σας βάλει μέσω της ειδικής πλατφόρμας να εμβολιαστείτε και να έρθει κατοίκον συνεργείο αποτελούμενο από γιατρό και νοσηλευτρία ή νοσηλευτή. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επομένως, θα πείτε στο γιατρό σας να σας περάσει άμεσα στην πλατφόρμα και μέσα σε μια εβδομάδα εμβολιάζεστε. Έτσι είναι, μην τα αφήσετε εφόσον θέλετε και πρέπει. Μια εβδομάδα, μην το λες. Όχι, μια εβδομάδα είναι. Πλέον έχουν μειωθεί τα πόδια. Υπάρχει λοιπόν φροντίδα για το θέμα αυτό. Και αν πείτε στον γιατρό να σας βάλει στην πλατφόρμα με το όνομά σας και το δικό σας και της γυναίκας σας. Είναι απλό. Ας αφήσει το τηλέφωνο, κύριε Χαρδαβέλα, να τον βοηθήσουμε. Ωραία. Να μπει στην πλατφόρμα. Έτσι. Δεν είναι πανεύκολο. Πάμε στη Λούτσα, στην κυρία Ευαγγελία, με την οποία θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Μια εβδομάδα είναι. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελία. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, λοιπόν. Ορίστε. Έχω το γιο μου που ήταν 35 χρονών και από υψηλή πίεση έπαθε μοραγικό εγκεφαλικό. Χειρουργήθηκε στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, και έκανε εντατική 1 χρόνο και 13 μήνες. Μάλιστα. Και έκανε άλλες 6. Και έκανε στο κάτι 1 χρόνο σχεδόν. Παίρνει, λοιπόν, δεν κουνάει τίποτα, είναι τώρα, έκλεισα 2 του Φλεβάρι 8 χρόνια και πάω τα 9. Το θέμα ποιο είναι, πέστε μου τι θέλετε. Πίνει χάπια, πίνει με τεβέρ, πίνει για την επιληψία 3 την ημέρα, πίνει σώπα κάπα, πίνει πάρα πολλά φάρμακα και μου τα γράφουν τα φάρμακα και πληρώνω συμμετοχή, γράφουνε 0% και εγώ πληρώνω συμμετοχή 60 ευρώ το μήνα, 70 χωρίς τα παιδί. Ακούστε μας τώρα, ακούστε μας κάτι να σας πούμε. Κοιτάξτε, είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα φάρμακα όντως της περιπτώσεως του γιου σας είναι για συμμετοχή 0%. Αλλά το 0% υπολογίζεται στο φθηνότερο γενώσιμο. Εάν εσείς τα φάρμακα τα οποία παίρνετε είναι τα πρωτότυπα, πληρώνει τη διαφορά. Αυτό είναι γεγονός. Και είναι μια ιστορία η οποία δυστυχώς ξεκίνησε από το 2012. Είναι μια ιστορία που διαιωνίζεται. Πραγματικά θα έπρεπε σε αυτές τις χρόνιες καταστάσεις να πληρώνεται όπως είναι σε κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων επί της εμπορικής τιμής. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Έτσι συμβαίνει. Ευχαριστώ. Από το 12 δυστυχώς. Ναι. Εμείς κάναμε αγώνες τότε. Άλλη κυβέρνηση ήταν τότε. Δεν μας ακουστήκαν. Δεν σας ακούστηκαν. Ελπίζω να σας ακούσετε τώρα. Στην τωρινή. Στην πορεία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και μας παρακολουθήσατε. Εδώ τελειώσαμε δυστυχώς. Είχαμε πάρα πολλά να σας πούμε. Ευχαριστώ και την κυρία Μουδουρά και τον κύριο Καούγη που ήταν κοντά μας αυτό το βράδυ. Θα τα πούμε αύριο στις 9.30. Καληνύχτα.